Καλησπέρα σας, κύριε Κατσότη. Καλησπέρα, κύριε Μερικώνη. Εσάς και τους τηλεθεατές. Θα ήθελα καταρχάς να σας ζητήσω το σχόλιο σας για την τροπή που έχει πάρει η πολιτική αντιπαράθεση και γενικώς η πολιτική συζήτηση, με φόντο βεβαίως αυτό το κλίμα όξυνσης, να το πω, ανομαλίας, να το πω, αποσταθεροποίησης, να το πω. Πώς το αποκωδικοποιείτε όλο αυτό? Ποιος διχάζει σε αυτή τη χώρα? Κύριε Μερικώνη, η αντιλαϊκή πολιτική πάει μαζί με την καταστολή. Έχουμε πείρα από όλα τα χρόνια τα προηγούμενα και βέβαια όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας που η κυβέρνηση επιχειρεί μέσα από την καταστολή να καθυποτάξει το κίνημα, να επιβάλλει τη σιωπή απέναντι σε όλα αυτά τα μέτρα που παίρνει, τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους επιχειρηματικούς και μονοπωλιακούς ομίλους, για να μπορέσει να δημιουργήσει, όπως λέει, το φιλικό περιβάλλον. Δηλαδή την πολύ φτηνή εργατική δύναμη, τα προνόμια και τα κίνητα στο μεγάλο κεφάλαιο, για να μπορέσει να ξεπεράσει την κρίση, την οποία τη φορτώνει ξανά πάνω στο λαό. Όπως την προηγούμενη δεκαετή κρίση τη φόρτωσαν όλοι πάνω στο λαό με τα μνημόνια, έτσι και αυτή που είναι βαθιά, κύριε Μελιγκόνη, τη φορτώνει πάλι με μια σειρά μέτρων, νομοθετικών πρωτοβολιών που παίρνει για να ενισχύσει το μεγάλο κεφάλαιο. Επίκειται ο νόμος, όπως είναι γνωστό, για το δεκάωρο, για την κατάργηση της αμοιβής των υπεροριών, για τον περιορισμό και την περιστολή των συνδικαλιστικών ελευθεριών, για το ασφαλιστικό με την πλήρη ιδιωτικοποίησή του που επιχειρεί η κυβέρνηση. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα θέλει να τα περάσει, και επειδή παρά το ότι το κίνημα δεν είναι στα καλύτερά του, είναι πίσω, και όμως φοβάται την ανασύνταξή του, φοβάται το ταξικό οργανωμένο κίνημα, γι' αυτό και επιχειρεί να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη. Γι' αυτό και έβαλε τον Χρυσοχοΐδη σε αυτό το Υπουργείο, ο επί πολλές θητείες υπουργός και επί Πασόκ, που έχει το know-how, όπως φαίνεται, για να μπορέσει να προχωρήσει στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο που με κύρια γραμμή μηδενική ανοχή. Γι' αυτό και προσέλαβε αμέσως, μόλις έγινε η κυβέρνηση, τους 1.500 ράμπο και στελέχωσε αυτή την άμεση δράση, τη Δίας, πώς λέγεται, η οποία δέρνει όποιον αντιμιλά, είναι στα έξω από τα εργοστάσια στην απεργία και κάνει ταρμπουκίζει τους εργάτες, είναι στη συγκέντρωση και στο συλλαλητήριο και προσπαθεί να τρομοκρατήσει, να φοβήσει, είναι στις πλατείες και κάνει αυτά που έκανε και στη Νέα Σμύρνη. Αυτή η κατάσταση όμως δεν μπορεί να προχωρήσει. Το εργατικό λαϊκό κίνημα έχει πείρα. Θα σταθεί απέναντι στην καταστολή, στη σιωπή και στο φόβο. Θα οργανωθεί, θα αντιπιθετηθεί και βεβαίως θα βάλει μπροστά τις σύγχρονες ανάγκες. Θα σταθεί εμπόδιο σε αυτές τις αλλαγές που επιχειρεί να κάνει. Κύριε Κατσότη, επειδή κοντεύουμε στο τέλος, να μην πιστεύουμε αυτό που βλέπουν τα μάτια μας, σε μία ημέρα σήμερα που το κόμμα σας ανακοίνωσε ότι ως κίνηση διαμαρτυρίας επιβάλλει εμπάργκο στην πρωινή εκπομπή ενός καναλιού, θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι η χώρα έχει πρόβλημα μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το λέω αυτό γιατί, ας πούμε, την Κυριακή τα περισσότερα από τα μισά site, αλλά δυστυχώς και πολλά δελτία ειδήσεων, ενώ αυτό που βλέπαμε με τα μάτια μας στα βίντεο ήταν έναν αστυνομικό να καταφέρει δολοφονικά χτυπήματα σε έναν άνθρωπο ενώ τον είχε ακινητοποιήσει, οι τίτλοι και αυτά που διαβάζαμε είναι ότι 30 έστησαν ενέδρα στην αστυνομία. Κύριε Μελιγκόνη, είναι γνωστό ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι στα χέρια των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων ή και όλων μαζί, τέλος πάντων, σε συνεργασία. Εντάξει, πάντα ήταν, αλλά δεν μας έλεγαν το πρωί ότι δει ο ήλιος. Αυτό σας λέω, μήπως το πράγμα ξεφύγει λίγο πια. Βεβαίως, στηρίζουν με κάθε τρόπο, αποκλείοντας κάθε άλλη φωνή, αποκλείοντας, αν θέλετε, όλες αυτές τις φωνές που τους ανησυχούν, που βάζουν άλλα ζητήματα, που αποκαλύπτουν στο λαό αυτή την πολιτική,
που αν θέλετε προτείνουν μια άλλη μορφή οργάνωσης οικονομίας και της κοινωνίας, που ζητούν, καλούν τους εργαζόμενους να οργανωθούν και να οξύνουν την αντιπαράθεση με αυτή την πολιτική που ευθύνεται για όλα τα δεινά που περνά σήμερα η λαϊκή οικογένεια, για την ανεργία, για τη φτώχεια, για την εξαθλίωση, για την ίδια τη ζωή του μέσα από τη διαχείριση της πανδημίας, που όπως βλέπουμε προτεραιότητα δεν είναι η ζωή του λαού, αλλά η λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας, η στήριξη των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου. Γι' αυτό και αρνούνται να πάρουν αυτά τα μέτρα που θα μπορούσαν πράγματι να σώσουν ζωές, που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση και να μην έχουμε το lockdown πάνω στο lockdown, την απαγόρευση δηλαδή. Ναι. Η απαγόρευση γίνεται γιατί αυτό το σύστημα, το οποίο έχει υπονομευτεί διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, δεν αντέχει. Και έτσι λοιπόν τη μόνη λύση που έχει η κυβέρνηση, επειδή αρνείται να ξοδέψει χρήμα γιατί τα έχει για τους επενδυτές, για το μεγάλο κεφάλαιο, κάνει αυτό. Κλείνει τον κόσμο στο σπίτι. Μάλιστα. Και βεβαίως επιχειρεί μέσα από την καταστολή να κρατήσει τις αποστάσεις, όπως λέει, για να μην διαδίδεται η πανδημία. Μάλιστα. Όμως η πανδημία διαδίδεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους χώρους δουλειάς που δεν κάνουν ελέγχους, ναι, και αποκρύβουν κρούσματα, έχουμε θανάτους, δεν κάνουν ιχνηλάτιση και καταλαβαίνετε ότι αυτό πάει από σπίτι σε σπίτι, πάει από χώρο σε χώρο και έτσι έχουμε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Η κυβέρνηση έχει όλη την ευθύνη και εμείς λέμε ότι τα μέσα ενημέρωσης και αυτό το αποκρύβουν δυστυχώς. Για να δούμε πόσους ελέγχους κάνει το Υπουργείο Εργασίας σε χώρους δουλειάς. Για αν πράγματι δίνουν στους εργαζόμενους μάσκες, αν δίνουν αντισηπτικά, αν έχουν αποστάσεις. Κατανοητό. Αν εδώ έχει οργανωθεί έτσι η παραγωγή, έτσι ώστε να διασφαλίζει την απόσταση το ενός από το άλλο. Τίποτα δεν κάνουν, κύριε Μελιγκόνη, δυστυχώς. Και τα μεγαλύτερα θύματα, τα χιλιάδες κρούσματα, οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι, είναι από εργαζόμενους, είναι από τις δομές, είναι από τα νοσοκομεία, είναι από εκεί που δυστυχώς δεν τηρούνται αυτά τα μέτρα, τα προσαρμοσμένα, όχι τα ενδειγμένα. Αυτά που έχουν προσαρμόσει για να υπηρετήσουν την καπιταλιστική οικονομία. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά, κύριε Κατσότη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, κύριε Μελιγκόνη.